να σας πω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν έχει υποπέσει στην αντίληψή σας. Σήμερα βγήκε το Doing Business Index. Αυτό τι είναι? Είναι ένας δείκτης τον οποίο χρησιμοποιούν όλοι οι επενδυτές απανταχού του κόσμου προκειμένου να δουν πού θα πάνε να βάλουν τα λεφτά τους και δείχνει ποια είναι η οικονομική κατάσταση μιας χώρας. Κυρίως όσον αφορά το περίφημο κομμάτι της ανάπτυξης. Λοιπόν, μαύρα τα μαντάτα για την Ελλάδα. Αυτό είναι Doing Business 2019. Η Ελλάδα υποχωρεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Τέταρτη. Και σήμερα βρίσκεται στη θέση 72 σε σύνολο 190 χωρών, πέρσι στη θέση 67, πρόπερσι στη θέση 61. Προσέξτε, τέταρτη χρονιά υποχωρούμε, όταν τα Σκόπια είναι στη θέση 10. Εμείς είμαστε στη θέση 72. Τι είναι αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος? Έχει 10 κριτήρια και σου λέει, για να σε αξιολογήσω εγώ να καταλάβω τι είδους οικονομία είσαι και τι γίνεται, θα πρέπει σε αυτά τα 10 κριτήρια να πάρεις αντίστοιχα σκορ. Ξέρετε τι είναι αυτά τα κριτήρια? Δύο μόνο έχουν να κάνουν με τη φορολογία και το ασφαλιστικό που συζητάμε εμείς. Όταν συζητάμε εμείς, συζητάμε μόνο για αυτά τα δύο. Όχι ότι δεν είναι σοβαρά, όχι ότι δεν είναι μείζωνα, αλλά προσέξτε, όλα τα άλλα είναι λιμένα. Παράδειγμα, απονομή της δικαιοσύνης, ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Η Ελλάδα στη θέση 132 σε 190 χώρες, κάτω από τις χώρες της Αφρικής. Ερώτηση, γιατί δεν βελτιώνεται η κατάσταση στην απονομή της δικαιοσύνης? Γιατί? Δύο. Απάντησε και η ηγεσία της δικαιοσύνης. Ναι, αλλά εδώ προσέξτε, όταν εγώ βλέπω... Αναποτίστας, τι, ζητήσανε κάποιες αλλαγές? Μισό λεπτό. Προφανώς, ναι, αλλά το να πάει γρήγορα η απονομή της δικαιοσύνης, έτσι, είναι μια υπόθεση που εξαρτάται από συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και δεν γίνονται. Και το διάδικο. Διότι ας πούμε μια απόφαση μετά 10 χρόνια, αυτός που είναι υπέρ της απόφασης παίρνει τόκο, θέλει και τόκο σε κάποια αποζημίωση. Σωστά. Χωρίς να φταίει ο πολίτης. Να το δούμε όμως γιατί πάει και κάνει 10 μήνες ή κάνει 10 χρόνια ή γιατί κάνει 6-7 χρόνια. 10 χρόνια μια ιστορία. Ναι, βεβαίως. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτά είναι γνωστά πράγματα. Αλλά προσέξτε, δεν μπορεί απλώς να τα στιγματίζει κάποιος, διότι όταν σας λέω ότι υπάρχουν χώρες που είναι στη 10η θέση, σημαίνει ότι κάτι έχουν κάνει που εμείς δεν το έχουμε κάνει. Τι είναι δηλαδή που δεν περπατάει? Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός ανακοινώθηκε. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Πολύ γρήγορα ανακοινώνονται διάφορα πράγματα προκειμένου να δημιουργήσουμε εντυπώσεις ότι τα πράγματα άλλαξαν και ότι πάμε και ακούμε αυτούς πομφόλιγες 3,5% ανάπτυξη, 2,5% άκουγα τον Τσίπρα, 3,5% ανάπτυξη. Ποια είναι αυτά η ανάπτυξη που είναι 3,5%? Ποιο είναι τα 2,5%? Γιατί δεν αποτυπώνονται αυτά? Για φέτος νομίζω 2 δεν προβλέπετε. Άκουσα ότι του χρόνου μιλάμε για μια ανάπτυξη. Ναι. Αυτό ξέρω εγώ, δεν έφτασε στο 3,5%. Μα κοιτάξτε, αυτά είναι πάντα προβλέψεις. Και έρχεσαι μετά και λες προέβλεπα 2,5, προέβλεπα 2 και ήταν 0,8 και ήταν 0,4. Η αλήθεια είναι ότι είσαι σε μια κατάσταση στασιμότητας, έτσι, ένα είδος λιμνάζουσας κατάστασης και το ερώτημα είναι το εξής. Εάν δεν μπορείς να φτιάξεις τα άλλα, γιατί εγώ να δεχτώ το επιχείρημα του κυρίου Μάρκου, το δέχομαι για τη συζήτηση, δεν το δέχομαι προφανώς, έτσι, ότι πιέστηκαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πρέπει να κόψει συντάξεις ή εν πάση περιπτώσει τα πλεονάσματα μου 3,5 και όλοι θέλουν να πάνε στο 2,5 και θέλουν να πάνε στο 2 κτλ. Μα όλο το υπόλοιπο πράγμα γιατί δεν φτιάχνει, ρωτάω εγώ. Εδώ λοιπόν απαντάω, κύριε Κουρί. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο, ένα. Δεν έχει διοικητική ικανότητα, δεν τα καταφέρνει, να το πω έτσι απλά. Ο συμβιβασμός, για παράδειγμα, ήταν μια σκαστή περίπτωση τέτοια. Το να γίνεται η αδειοδότηση των επιχειρήσεων σε μία ώρα και να τελειώνει αυτή η ιστορία και πώς θα γίνονται οι έλεγχοι και όλα αυτά. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα συσσωρευμένα. Αλλά ποιος κυβερνάει 4 χρόνια? Όταν λοιπόν εγώ βλέπω 4 χρόνια μια συνεχόμενη... Πρέπει να λάβουμε εδώ υπόψη μας ότι δεν κυβερνάει από μόνη της, είτε αυτή τα 4 χρόνια, είτε τα προηγούμενα, συγκυβερνάει στην ουσία με τους εκπροσώπους της Τρόικας. Δηλαδή δεν έχουμε λόγο να το κρύβουμε αυτό. Έτσι είναι. Μισό λεπτό. Οι ευθύνες της Τρόικας είναι σαφές. Ο ειδικός γραμματέας που ασχολείται με τους εξωδικαστικούς μηχανισμούς κτλ. Λέει, ας πούμε, ότι μου βάζαν συνέχεια εμπόδια. Ναι, για να δούμε τώρα. Εσείς τι λέτε δηλαδή, τώρα που έφυγε η Τρόικα, έτσι, γιατί έφυγε, δεν έφυγε? Εντάξει, το ξέρουμε λοιπόν, ότι οι υποχρεώσεις έχουν μείνει και οι δεσμεύσεις. Μα σε αυτούς τους περιορισμούς... Κύριε Καρακασίδη, πρέπει να μιλάμε σοβαρά και να λέμε αλήθεια στον κόσμο, εντάξει. Έφυγε η Τρόικα πράγματι. Η Τρόικα έκανε λάθη, κύριε Γκουτζάνη, τα οποία είναι οφθαλμοφανή, τα παραδέχονται και οι ίδιοι. Ανέφερε προηγούμενο ο κύριος Μάρδας και έχει δίκιο για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που τους λέει ο ένας μηχανισμός, λέει στον άλλον τι έκανε στραβά κτλ. Όμως, το ερώτημα είναι, αυτοί έκαναν αυτό που έκαναν, θα έκαναν στραβά, το πόσο μπορούσε να επηρεάσει η Ελλάδα είναι μια άλλη ιστορία. Η δεύτερη ερώτηση όμως είναι, αυτά μπορούσαμε να κάνουμε εμείς και έπρεπε να κάνουμε εμείς, τα κάναμε. Ρωτάω δηλαδή, το πτωχευτικό δίκαιο για παράδειγμα, έτσι, το οποίο η Ελλάδα παίρνει πάρα πολύ κακά σκορ, πολύ κακά, και επηρεάζει και μας τραβάει συνέχεια προς τα κάτω. Τι είναι τόσο δύσκολο δηλαδή να εφαρμόσεις ένα κώδικα τον οποίο ψήφισες προχθές? Τι είναι αυτό το δύσκολο? Αν με ρωτάτε εμένα τι είναι τόσο δύσκολο, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τη δυνατότητα του κράτους να ανταπεξέρχεται σε συγκεκριμένα πράγματα, έτσι, το οποίο βρίσκεται σε μαύρα χάλια αυτή τη στιγμή συνολικά, όλος ο μηχανισμός. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να αντιγράψουμε τις άλλες χώρες που προηγούνται από εμάς, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Γιατί δεν αντιγράφουμε, δεν θα μας στοιχήσει τίποτα. Προφανώς. Άρα δεν το κάνετε, εγώ συμφωνώ κύριε Κουρί. Το να μην μπορείς σήμερα να κάνεις 5 πρακτικές καλές που τις κάνουν οι άλλοι, σημαίνει ότι εσύ ο ίδιος είσαι ανίκανος. Έτσι, διότι δεν θα μου πεις ότι έχω αυτό και εκείνο το πρόβλημα και είναι δύσκολο να το λύσω, διότι είσαι για να τα λύνεις τα προβλήματα. Δεν μπορεί δηλαδή να συζητάμε και να ακούω συνεχώς ότι κοίταξε, εκεί ήταν συσσωρευμένα προβλήματα, δεν ξέραμε ποια είναι η περιουσία, δεν ξέρουμε πώς να την αξιοποιήσουμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Διαχρονικά αυτά είναι όλες οι κυβερνήσεις. Ναι, βεβαίως, αλλά έτσι δεν κάνουμε. Και ιδιαίτερα μετά το 2009 που είχαμε τους μπάστακες. Εδώ είναι η συγκεκριμένη κυβέρνηση στο συγκεκριμένο διάστημα. Και πιάσατε τη δικαιοσύνη. Θυμάμαι από το ρεπορτάζ. Πριν το 2004-2003 ο Κώστας Καραμανλής διεκδικούσε την εξουσία και είχε πάει και είχε κάνει επίσκεψη στο Πορτοδικείο στην Ομόνοια. Ναι. Και είχε κάνει μια δήλωση ότι καθυστερούν οι υποθέσεις να εκδικαστούν από 5 μέχρι 10 χρόνια, κάτι το οποίο κάποιες φορές συνιστά και άρνηση δικεία. Λοιπόν, από τότε έχουν περάσει 15 χρόνια και συνεχίζουμε να κάνουμε τις ίδιες διαπιστώσεις. Άρα ποιο φταίει που δεν έχει εμπειρία, είναι αρμοδιότερο. Δεν τα έφτιαχνε το Πασόκ που ήταν τότε κυβέρνηση και ήταν στις καλές ημέρες και υπήρχαν και χρήματα. Δεν τα έφτιαξε μετά ο Καραμανλής που τα διαπίστωνε. Δεν φτιάχτηκαν στην περίοδο της κρίσης. Πότε θα φτιαχτούν αυτά τα πράγματα? Δέστε όμως κύριε Κουτζάνη μια ανθιπολεπτομέρεια. Η κρίση στην αστυνομία, γιατί αναφερθήκατε στην εισαγωγή σας κύριε Κουρί. Για πείτε μου, έτσι λύνονται τα προβλήματα κύριε Κουρί? Δηλαδή δεν μπορώ να λύσω, να το πω έτσι λαϊκά, δυο γαϊδάρο ανάχυρο να το μοιράσω και έρχομαι και το πετάω τον μπαλάκι τώρα στον αρχηγό της αστυνομίας και λέω κάνε εσύ τις κρίσεις για να κάνεις υπερβάσεις. Αυτά είναι κουτοπονηριές, δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Δεν λύνονται τα προβλήματα. Εμείς και η Φόφη Γεννηματά έκανε πρόταση στη Βουλή και είπε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αφού πια δεν λύνονται αλλιώς τα προβλήματα, ας βάλουμε στο Σύνταγμα μια διάταξη που να λέει πώς επιλέγονται αυτά τα ανώτατα στελέχη, πώς επιλέγονται αυτοί οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι της δικαιοσύνης, να σταματήσει αυτή η ιστορία και αυτή η κοροϊδία που γίνεται τώρα, έτσι δεν είναι? Που υποτίθεται ότι έχουμε μια ανεξαρτησία, που υποτίθεται ότι βεβαίως